Συγγνώμη. Λοιπόν, οι τρεις υπουργοί αυτοί βεβαιώνουν το ίδιο το κράτος των παιχόντων, δεν έχουν ποτέ πάρει τέτοια απόφαση. Άρα δεν μπορεί να λειτουργήσουν. Ακριβώς. Άρα το θέμα τώρα γιατί λειτουργούν, δεν μπορούμε ούτε είναι θέμα δικό μας να το ερευνήσουμε γιατί εγκαθίστανται, γιατί λειτουργούν. Τώρα πάντως να ψάξουμε να βρούμε πόσοι έχουν βηματοδότη και να του απομακρύνουμε ή να πούμε εκεί κοντά δεν γίνεται όπως αντιλαμβάνεστε. Τίποτα άλλο θέλετε να προσθέσετε. Ναι. Θέλω να σας προσθέσω το εξής, ότι όσον αφορά την υπέρβαση του ύψους, εδώ υπάρχει και συνταγματική παραβίαση. Δηλαδή, παραβιάζεται το άρθρο 4 περισσότητα των Ελλήνων πολιτών. Όταν δεν επιτρέπει στους κατοίκους να χτίσουν ένα καμαράκι στην ταράτσα, να το πούμε πιο απλά, και να υπερβούν το ύψος το ήδη προβλεπόμενο από τις πολεοδομικές διατάξεις, γιατί να επιτρέψεις στις συγκεκριμένες αυτές εταιρείες να υπερβούν το ύψος για να τοποθετήσουν την κεραία. Αυτό είναι το δεύτερο σκέλος. Και ένα τρίτο το θέμα. Οποίο προϋποθέτει έγκριχη και έγκυρο ενέργεια του πρώτου. Μάλιστα. Και την εγκατάσταση για να φτάσουμε στο ύψος. Άμα δεν μπορεί να εγκατασταθεί, δεν το κάνουμε το ύψος. Και ένα τρίτο θέμα για να ολοκληρώσω είναι το θέμα της μείωσης της αξίας των γειτονικών ακινήτων με την κεραία. Αν δείτε εδώ στη φωτογραφία, όπου φαίνεται πολύ καθαρά μια εγκατάσταση κεραίας της Πάναφων, θα δείτε ότι είναι δίπλα στη γυναίκα, η οποία κάθεται στο ρετυρέ της. Λοιπόν, όταν αυτή η γυναίκα ξόδεψε για όλα τα χρόνια της οικονομίας της να αγοράσει ένα ρετυρέ διαμέρισμα, αυτή τη στιγμή να είστε βέβαιος ότι ούτε εσείς ούτε κανένας μας θα το αγόραζε, ούτε θα το νίκιαζε. Τι γίνεται με αυτές τις περιουσίες? Είναι όλα συνέπειες της πρώτης αυτερησίας. Να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο.